τη διαβεβαίωση ότι η βούληση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας μέσα από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της είναι να ακυρωθεί το υπάρχον καθεστώς για το φαρμακευτικό τομέα και η επαναφορά μιας λειτουργίας που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των πολιτών καθώς και την επιβίωση των φαρμακείων, έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο άλλαξε στη μνημονιακή περίοδο που αφορά τα ωράρια λειτουργίας των φαρμακείων, τις άδειες, τα μη συχνανταγογραφούμενα φάρμακα, την δυνατότητα διάθεσής τους από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων κλπ. Η πρόθεσή μας είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο να το ακυρώσουμε με τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και να επαναφέρουμε μια λειτουργία της αλυσίδας του φαρμάκου και του φαρμακευτικού τομέα που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των πολιτών και την επιβίωση των φαρμακείων, τα οποία πραγματικά προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, διότι καθιστούν αυτό το πολύ κρίσιμο αγαθό προσβάσιμο στους ανθρώπους σε όλη τη χώρα.